station. Και θα συνεχίσουμε για τα πρώτα χαρακτηριστικά στην ποιότητα αμέσως μετά τα επόμενα διαφημιστικά μας μηνύματα. Στο συνεργείο Αράχοβας ο Ντοσέντερ φτιάχνουν τα πάντα, από επισκευή της μηχανής και τρακαρίσματα μέχρι το βάψιμο του αυτοκινήτου. Το συνεργείο Αράχοβας ο Ντοσέντερ έχει έμπειρο μηχανικό από την Ελλάδα για την σωστή διάγνωση και άριστη επισκευή της βλάβης οποιοδήποτε αυτοκινήτου, αμερικανικού ή ξένου, αυτόματου ή με ταχύτητες. Αράχοβας ο Ντοσέντερ, 2343-41 Street στην Αστόρια, με τηλέφωνο 728-3329 και αριακό 718. Αράχοβας ο Ντοσέντερ, για την καλή συντήρηση και την σωστή επισκευή του αυτοκίνητου σας. Hello ladies and gentlemen, my name is Nikki Giannis and I welcome you to Grecian Spotlight. Tonight on our show we'll have a medley of Nisiotika, songs from the islands. You'll hear Pou Agapiomas Tetavio and the Lakrinaki, followed by Dino Tsouras with news, Litsa Delis with Greek accents, and Ted Zoumis with sports. Το μόνο καλό που έχουμε εδώ στην Αστόρια είναι ένα πράγμα. Οποιαδήποτε ώρα που περπατάει κανείς, θα ακούσει ελληνικά δίπλα του. Νομίζει λοιπόν ότι βρίσκεται στην Ελλάδα. Είναι ένα παρήγορο πράγμα για μας να μην νιώθουμε την ξενιτιά. Είναι δεμένο ο ελληνισμός εδώ. Η προσαρμογή του εδώ δεν είναι καθόλου δύσκολη. Γιατί ό,τι θελήσει από πλευράς που πιθανόν να έχει πεθυμίσει την πατρίδα του, φυσικά και το βρίσκει εδώ. Χρόνια και χρόνια τώρα τριγυρνώ σαν πουλί περιπλανόμενο με στη ξενιτιά, με στη μοναξιά που δεν την αντέχω άλλο πια. Για την νοσταλγώ, για την λάχταρο, την αγάπη μου και το χωριό. Και φτάνουμε αγαπητοί ακροατές στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ραντεβού και πάλι αύριο, Δευτέρα, στις 5 το απόγευμα, πάλι στο 105,9 FM. Γεια σας, καλή Κυριακή. Προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε στις αντιξοότητες όσον αφορά τις δουλειές μας, τις ανεργίες μας, τις μικρότητές μας, τα κοτσομπολιά μας, όλα τα ελληνικά, ό,τι υπάρχει τα έχουμε κουβαλήσει εδώ και τα καλλιεργούμε σε μια ωραία, να πω, ατμόσφαιρα, πιο εκπολιτισμένη. Της πω πως την αγαπώ και μια μέρα θα την παντρευτώ μες στην Ικαριά, μια γλυκιά βραδιά θα το κάψουμε με τα βιολιά. Φυσικά στην Αστόρια υπάρχουν οι δύο ελληνοαμερικανικές εφημερίδες, η πρωινή και ο Εθνικός Κήρυξ, τις οποίες ελπίζω να επισκεφτείτε. Και όπως σας είπα πριν, εμείς οι ξενιτεμένοι Έλληνες αισθανόμαστε περισσότερο Έλληνες από τους Έλληνες της Ελλάδας. Γιατί αυτή η μακρινή απόσταση είναι που μας φέρνει πιο κοντά στην πατρίδα μας, την οποία πονάμε και μας απασχολεί με κάθε εθνικό θέμα της, με τα πάντα. Την ίδρυση των πρώτων ελληνικών φαρικιών στην Αμερική, στο τέλος του 19ου αιώνα, εμφανίστηκαν και οι πρώτες ελληνικές εφημερίδες του
του νέου κόσμου. Εφημερίδες εκδόθηκαν είτε από αυτούς που κατάλαβαν γρήγορα ότι θα ήταν και αυτό μια επιχείρηση, είτε από εκείνους που απλώς είχαν φιλοδοξίες, είτε από ανιδιοτελείς ανθρώπους που ήθελαν με ένα δημοσιογραφικό όργανο να εξυπηρετήσουν το ελληνικό κοινό. Οι μετανάστες είχαν ανάγκη να μαθαίνουν τα νέα από τον τόπο τους, να παρακολουθούν τη ζωή των παρικιών και να κατατοπίζονται στα γενικά τουλάχιστον ζητήματα της Αμερικής. Η πρώτη ελληνική εφημερίδα στην Αμερική είχε τον συμβολικό τίτλο «Νέος κόσμος» και εκδόθηκε από τον Φασουλαρίδη το 1892 στη Βοστόνη. Ακολούθησαν δεκάδες άλλες σε διάφορες πολιτείες. Στις 3 Μαρτίου του 1894 εκδίδεται από τον Σόλο Ναυλαστό στη Νέα Υόρκη η Ατλαντίδα, που εξελίσσεται σε καθημερινή και κυκλοφορεί μέχρι το 1973. Η Ατλαντίδα ήταν η βασιλική εφημερίδα, ας την πούμε, η συντηρητική του ελληνισμού της Αμερικής. Τότε υπήρχαν δύο, ήταν η Ατλαντίδα, η βασιλική, η συντηρητική, και ο Εθνικός Κήρυκας, που ήταν βέβαια του Βενιζέλου. Εγώ ξεκίνησα από την Ατλαντίδα ως νεαρός, αντί να πάω στα εστιατόρια, μπήκα στην εφημερίδα για να μάθω την επάγγελμα του τυπογράφου. Υπήρχε διαμάχη τα χρόνια εκείνα. Τα χρόνια όμως αργότερα τα δικά μας, οι εφημερίδες συμφιλιώθηκαν. Δεν είχαν βασικές διαφορές μεταξύ τους. Θυμάμαι ανέκδοτα από συλλαλητήρια, από καυγάδες, από τέτοια, αλλά ξέρετε, εγώ ποτέ δεν ήμουν πολύ μικρή βέβαια. Και αυτά ήταν κυρίως πριν γεννηθώ ή πολλά χρόνια πριν από... Αυτά πια. Λέω ότι ενώ οι διαμάχες, οι μεγάλες, οι πολιτικές, τότε το 20 και το 30. Και οι δύο εφημερίδες που κυκλοφορούσαν τότε ήταν, μπορώ να πω, συντηρητικές εν σχέση με τις εφημερίδες της Αθήνας. Γιατί οι αναγνώστες ήταν παλαιοί, οι παλαιοί μετανάστες, οι ηλικιωμένοι άνθρωποι, οι οποίοι φύση και θέση ήταν συντηρητικοί. Να σας πω, ο πατέρας μου, και τι ήταν ο ίδιος βασιλικός, δεν ανακατευόταν πολύ στα πολιτικά. Δηλαδή, ήταν λόγιος άνθρωπος και του άρεσε κυρίως να γράφει άρθρα, όχι μόνο πολιτικά, αλλά κυρίως λογοτεχνικά. Και μάλιστα είχε μεγάλη αγάπη για τον Πίνδαρο και τους αρχαίους ποιητές. Και αυτός είναι που μου ενέπνευσε μάλιστα την αγάπη για την φιλολογία και την λογοτεχνία, την ελληνική. Την αρχαία βέβαια, πρώτα και έπειτα την νεοελληνική. Η Ατλαντίδα για πολλούς και διάφορους λόγους έκλεισε το 1973 και έμεινε για ένα διάστημα, 3-4 χρόνια, έμεινε η μόνη εφημερίδα στη Νέα Υόρκη, ο Εθνικός Κήρυκας. Ανταποκριτές ή συνεργάτες των ελληνοαμερικανικών εφημερίδων υπήρξαν πολλοί Έλληνες λόγοι της εποχής, όπως ο Κώστας Ουράνης, ο Ιωάννης Δαμβέργης, ο Λέων Μακάς, ο Μπάμπης Άνινος, ο Κωστής Παλαμάς, ο Γιώργος Δροσίνης και άλλοι. Πολύτιμο ρόλο στη διάδοση του ελληνικού τύπου έπαιξαν οι εφημεριδοπόλες, που αποτελούσαν την εποχή εκείνη το κύριο μέσο διακίνησης των εφημερίδων. Γνωστότερος όλων, ο Γιώργος Σουμάκης, που διαλαλούσε στις ελληνικές γειτονιές της Νέας Υόρκης τους κυριότερους τίτλους των εφημερίδων για περισσότερο από 45 χρόνια. Ο πατέρας μου ήρθε στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο ως μετανάστης και προσλήφθηκε στην Ατλαντίδα ως συντάκτης και έπειτα έμεινε κάπου 40 χρόνια ως αρχισυντάκτης της Ατλαντίδος, της τότε καθημερινής της Νέας Υόρκης. Ήταν εκεί αρχισυντάκτης για 40 χρόνια,
Μάλιστα, επίσης δείχνει και την εικονογραφημένη. Ήταν ένα περιοδικό που έβγαινε για 20 χρόνια, το 20 και το 30, και έβγαινε πάλι και μεταπολεμικά για αρκετά χρόνια. Οι εκδότες των ελληνοαμερικάνικων εφημερίδων προχώρησαν και στην έκδοση εβδομαδιαίων ή μηνιαίων περιοδικών. Η έκδοση περιοδικών προσέλκυσε και νέους επιχειρηματίες και δεν άρχισε η κυκλοφορία τους να πλωθεί στις κυριότερες ελληνικές παροικίες. Γρήγορα έκαναν την εμφάνισή τους και ειδικευμένα περιοδικά, οικονομικά, αθλητικά, καθώς και εκδόσεις των ομογενειακών οργανώσεων. Το περιεχόμενό τους ήταν ποικίλο. Περιελάμβανε ιστορικές αναλύσεις, χρονογραφήματα από νέους συγγραφείς και δημοσιογράφους της εποχής, λογοτεχνικά θέματα, φιλοσοφικά κείμενα και άλλα. Τα κείμενά τους είχαν έντονη την νοσταλγία για την πατρίδα και αντανακλούσαν τις ανησυχίες τους για το μέλλον. Αντίδα μαζί με τον Εθνικό Κήρυκα αποτέλεσαν τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες εφημερίδες των αρχών του 20ου αιώνα. Ο Εθνικός Κήρυκς εκδόθηκε στη Νέα Υόρκη στις 2 Απριλίου του 1915 από τον Πέτρο Τατάνη και εξακολουθεί να κυκλοφορεί μέχρι σήμερα. Αυτό εδώ το φύλλο μέσα σε 24 ώρες θα το κρατάνε ομογενείς από το Buenos Aires της Αργεντινής μέχρι την Αλάσκα και από την Καλιφόρνια μέχρι και τη Νέα Υόρκη. Θα έχει ενημερώσει χιλιάδες ανθρώπους που ενδιαφέρονται για τα πράγματα της ομογένειας και για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Η εφημερίδα αυτή εδώ έχει ιδρυθεί το 1915 και σοβαρό ρόλο στην ίδρυση της όταν έπαιξε ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Από το 1915 μέχρι το 1979 πέρασε από τα χέρια διαφόρων εκδοτών. Από το 1979 και μετά όμως νέος εκδότης την ανέλαβε, νέο προσωπικό. Ο μέσος όρος ηλικίας του προσωπικού της εφημερίδας είναι γύρω στα 32 χρόνια. Είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας και συνεχίζουμε ακόμα να φροντίζουμε ώστε το προσωπικό να είναι νέο της εφημερίδας, με φιλοδοξίες, με πρωτοβουλίες, με καινούργιες ιδέες, ώστε κάθε μέρα να γίνεται μια μετάγγιση ζωής στην εφημερίδα. Είναι σημαντικό να σας πω και περίεργο, ίσως θα φανεί σε πολλούς, ότι οι αναγνώστες μας εδώ στην Αμερική ενημερώνονται περίπου 7 ώρες νωρίτερα από τις αναγνώστες των αθηναϊκών εφημερίδων. Και αυτό είναι λόγω της διαφοράς της ώρας. Δηλαδή, γεγονότα που θα ενημερωθούν οι Έλληνες στην Πάτρα, στη Θεσσαλονίκη ή σε διάφορα άλλα σημεία του ελλαδικού χώρου από τις ελληνικές εφημερίδες, οι ομογενείς μας εδώ τα γνωρίζουν 7 ώρες νωρίτερα και πολλές φορές τηλεφωνούν στην Ελλάδα για να πληροφορηθούν τι γίνεται και συλλαμβάνουν τους Έλληνες εξαπίνης σε θέματα ειδησιογραφικά. Η αρχαιότερη εφημερίδα που εκδίδεται μέχρι σήμερα είναι ο Ελληνικός Αστήρ, που πρωτοεκδόθηκε από τον Λάμπρο το 1904 στο Σικάγο. Μέχρι το 1960 έβγαινε ελληνικά και κατόπιν αρχίσαμε να την αλλάζαμε στα αγγλικά, γιατί το αναγνωστικό μας κοινό άρχισε να αποτελείται περισσότερο από δεύτερη και τρίτη γενιά Ελληνοαμερικανών
που μεγάλωσαν και μορφώθηκαν εδώ και που τα ελληνικά ήταν δεύτερη γλώσσα τους αν ήταν. Πιστεύω ότι με το ξεκίνημα της πρωινής καλυτέρευσε και η άλλη εφημερίδα. Γενικά, ο ελληνικός τύπος εδώ. Καταρχήν δεν την ξεκίνησα για να δουλέψω εγώ στην εφημερίδα. Είχα βάλει τα χρήματα να ξεκινήσει η πρωινή και κάπως μετά από 4-5 χρόνια με τράβηξε η δουλειά. Έχανα πάρα πολλά χρήματα και δούλευα αλλού, έβαζα τα χρήματα εδώ και έτσι αποφάσισα ότι ίσως... Μάλλον είχα την πεποίθηση ότι θα έρθω και μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα θα μπορέσω να κάνω την εφημερίδα, αν όχι να χάνει χρήματα, να τα βγάζει να είναι βιώσιμη, ναι. Ναι, είναι, αλλά είναι πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Ιδιαίτερως όταν είναι μια ξένη εφημερίδα σε ξένη χώρα, η αγορά είναι πολύ μικρή. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε ξεκινήσει και το τυπογραφείο για ξένες εκτυπώσεις. Έχει αρκετούς παλιούς μετανάστες που διαβάζουν ελληνικά. Η δεύτερη και τρίτη γενιά δεν διαβάζουν ελληνικά και γι' αυτό έχουμε την αγγλική εβδομαδιαία εφημερίδα, το Greek American. Αλλά υπάρχουν πολύ παλιοί μετανάστες, μεγάλοι άνθρωποι, οι οποίοι διαβάζουν ελληνικά και θέλουν την ελληνική εφημερίδα. Ο παλιός μετανάστης, αναγνώστης θα έλεγα, δεν μου αρέσει ο όρος μετανάστης, από το σημερινό διαφέρει στο ότι βρίσκεται λόγω της τεχνολογίας, λόγω των αεροπορικών συγκοινωνιών, σε επαφή με την Ελλάδα καθημερινή, πληροφορείται από τους συγγενείς του το τι συμβαίνει στην Ελλάδα, από το ραδιόφωνο, από την τηλεόραση, από το τηλέφωνο, το οποίο είναι πάρα πολύ φθηνό. Και έχει την απέτηση να ενημερώνεται από την εφημερίδα. Δεν μπορούμε να το πούμε 100% όμως για ενημέρωση, διότι υπάρχουν και οι ελληνικές εφημερίδες οι οποίες έρχονται εδώ και μπορούν εύκολα να πάρουν και αυτές τις εφημερίδες. Η μόνη διαφορά είναι ότι αυτές είναι σε πολύ πιο ακριβότερη τιμή από ό,τι πουλιέται ο ελληνικός τύπος εδώ. Αλλά αυτή η εφημερίδα τους καλύπτει αυτούς. Δηλαδή ξέρουν ότι αν έχουν κάποιο πρόβλημα θα πάρουν, θα το συζητήσουν. Θα περάσουν από εδώ, ξέρουν ότι ό,τι συμβεί ιδιαίτερως αυτή η εφημερίδα ότι θα αντιμετωπίσει το κάθε τι με αντικειμενικότητα και ξέρουν ότι έχουν μια δική τους εφημερίδα. Οι απαιτήσεις του κοινού που έχει δημιουργήσει αυτή εδώ η εφημερίδα από το 1979 και μετά αυξάνονται μέρα με την ημέρα. Οι ομογενείς έχουν απέτηση να ενημερώνονται έγκυρα και δυναμικά. Έχουμε 4-5 ρεπόρτερς εδώ, έχουμε ρεπόρτερς στην Αθήνα, στην Ουάσιγκτον, στη Βοστόνη, στη Λευκοσία και καθημερινά αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή έχουν γίνει φοβερά απαιτητικοί αναγνώστες μας. Ανταποκριτές έχουμε στην Κύπρο, έχουμε γραφείο στην Αθήνα, Φιλελλήνων 4, το οποίο γραφείο έχει εκεί πέρα τέλεξ και φαξ, μαζεύει όλες τις ειδήσεις από τους ανταποκριτές που έχουμε και μας τα στέλνουν καθημερινώς από εκεί. Από την Αθήνα μεταφέρουμε καθημερινά 5, 10, 12 σελίδες ύλη ό,τι αφορά τα ελληνικά πράγματα. Για το φύλαθλο κοινό εδώ της Ομογένειας μεταφέρουμε 3-5 σελίδες καθημερινά ύλη από την Αθήνα και αυτό γίνεται βέβαια με τη βοήθεια της τεχνολογίας όπως είπα πριν, με κομπιούτερς τα οποία συνδέονται και μεταφέρουν γύρω στους 8 με 10.000 χαρακτήρες το λεπτό. Πολιτική θέση είναι η εφημερίδα, είναι αντικειμενική και υποστηρίζει τα εθνικά μας θέματα. Οτιδήποτε εθνικό θέμα υπάρχει και μάλιστα πολλές φορές που λένε ορισμένοι Ελλαδίτες που κάνουν παράπονα ότι γράφουμε πολύ περισσότερα για την Κύπρο, η απάντηση μου είναι ότι αν ήταν η Κρήτη θα γράφουμε για την Κρήτη. Δεν είναι θέμα ότι η εφημερίδα είναι κυπριακή.
Η εφημερίδα δεν έχει πολιτική θέση και δεν έχει επιδιώξεις τέτοιες. Η εφημερίδα πιστεύει στις αρχές εκείνες που χτίστηκε από το 1915 μέχρι σήμερα και είναι η αντικειμενική ενημέρωση της ομογένειας, η συμβολή της, η δημοσιογραφική ιδεοντολογία της και δεν έχει λόγους να προσυπηρεστεί κανένα κόμμα. Η εφημερίδα επίσης μετεβλήθη από μέσο επαφής μεταξύ Ελλάδος και Ελλήνων της Αμερικής σε όργανο κοινοτικό, σε εφημερίδα δηλαδή που έχει να κάνει με τα ενδιαφέροντα των Ελλήνων, των νέων γενιών δηλαδή, εδώ στο Σικάγο και στην Αμερική ολόκληρη, με τα παρικιακά, τα οργανωτικά, τα πολιτικά, τα αμερικάνικα. Γι' αυτό το 1960 μέχρι σήμερα μετεβλήθη από εφημερίδα ελληνική, η οποία ήταν ένα συνδετικός κρίκος μεταξύ Ελλάδος και του αποδήμου ελληνισμού σε όργανο των Ελλήνων της Αμερικής. Η εφημερίδα παίζει πρωταρχικό ρόλο στη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας, ακόμα όπως λέμε και σαν δεύτερη γλώσσα των ομογενών μας εδώ, διότι όσο περνάνε οι γενιές, η μητρική γλώσσα πλέον είναι η αγγλική, αλλά θα πρέπει πάση θυσία να διατηρήσουμε την ελληνική γλώσσα σε δεύτερη μοίρα, διότι η γλώσσα μας είναι εκείνη που θα βοηθήσει στην ταυτότητα των ομογενών μας εδώ στην Αμερική και δεν νοείται ομογένεια χωρίς επικοινωνία στην ελληνική γλώσσα. Αυτό άλλο σημαίνει αφομοίωση. Ο εθνικός τύπος στην Αμερική, όχι μόνο ελληνικός, αλλά και των άλλων εθνικοτήτων, περνάει δύσκολες μέρες, δεν υπάρχει θέμα. Και η προσπάθεια που γίνεται είναι, ακριβώς όπως είπα, μεταβάλλοντάς τον σε όργανο της παροικίας της ελληνικής, να χρησιμοποιηθεί από τις επιχειρήσεις αμερικάνικες κλπ. Για μία τους προβολή στο ελληνικό κοινό της Αμερικής. Με αυτή την προσπάθεια που κάνουμε και η οποία είναι αρκετά επιτυχής, φυσικά μας βοηθάνε ελληνικά ιδρύματα όπως οι τράπεζες, ο τουρισμός κλπ, η Ολυμπιακή Αεροπορία και η κυβέρνηση γενικά η ελληνική δείχνει μια πολύ θετική διάθεση απέναντι του τύπου του αποδήμου. Και νομίζουμε ότι στο μέλλον, παρά τα 83 χρόνια του ελληνικού αστέρος, ελπίζουμε ότι θα υπάρχουν πολλά χρόνια ακόμα προσφοράς προς το στοιχείο το ελληνοαμερικανικό. Με τη διάδοση του ραδιοφώνου δημιουργήθηκαν πολλές ελληνικές εκπομπές που μετέδιδαν κυρίως ελληνικά τραγούδια και ειδήσεις. Οι εκπομπές αυτές άρχισαν τη δεκαετία του 30 από τον Δημήτρη Μιχάλαρο στο Σικάγο, τον Γιώργο Κεφαλόπουλο στη Βοστόνη, τον Μιχάλη Καζιτόρη στην Ουάσιγκτον και άλλους. Όλες οι ελληνικές ραδιοφωνικές εκπομπές ήταν και είναι μέχρι σήμερα εμπορικές, με διαφημίσεις για να καλύπτουν το κόστος ενοικίασης της ραδιοφωνικής όρης. Σήμερα, κάθε μεγάλη πολιτεία έχει περισσότερες από 10 ελληνικές ραδιοφωνικές εκπομπές. Στο τέλος της δεκαετίας του 50 και στις αρχές του 60, πολύ πριν την εμφάνιση της τηλεόρασης στην Ελλάδα, επέμπονται οι πρώτες ελληνικές τηλεοπτικές εκπομπές στην Αμερική. Είναι και αυτές εμπορικές, με διαφημίσεις και προσφερόμενες εκπομπές για να καλύψουν το κόστος ενοικίασης της τηλεοπτικής ώρας. Καλησπέρα σας. Τα νέα είναι μια προσφορά της Greasy & Delight, η εταιρεία που σας προσφέρει το φημισμένο και πάντα πρώτο σε ποιότητα Athenian Gyros. Απεργία των Ελλήνων. Σήμερα, με την εξάπλωση της καλωδιακής τηλεόρασης, μπορεί κανείς να δει ελληνικό πρόγραμμα σχεδόν σε κάθε πολιτεία της Αμερικής. Με ειδικές εκπομπές, τους τηλεοπτικούς μαραθώνιους, οι Ελληνοαμερικανοί συγκέντρωσαν κατά καιρούς χρήματα για την Ελλάδα και την Κύπρο. Ενώ ο καιρός στον ελλαδικό χώρο είναι έθριος, με μέση θερμοκρασία 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτά όσον αφορά τα νέα από την Ελλάδα, αλλά θα συνεχίσουμε με νέα από την παροικία μας, όπου μια πολύ ενδιαφέρουσα συγκέντρωση
πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη στο Westin Hotel στα πλαίσια του 48ου συνεδρίου της Πανακαϊκής Ομοσπονδίας. Κύριος ομιλητής βραδιάς, ο κυβερνήτης Μασαχουσέτης και υποψήφιος πρόεδρος της Αμερικής, κύριος Μάικλ Ντουκάκης. Ο κυβερνήτης, μεταξύ άλλων, εδήλωσε συγκινητικά ότι κύριο κίνητρο της πορείας του είναι το γεγονός ότι είναι Ελληνοαμερικανός. Εάν δεν εκλεχθεί, θα εργαστεί επισταμένα για την υποστήριξη των Ελλήνων της Αμερικής. Επίσης, δήλωσε ότι ο πρώτος χορός που θα πραγματοποιηθεί στον Λευκό Οίκο όταν εκλεχθεί θα είναι ο Χασάπικος. Καλησπέρα σας. Τα αθλητικά νέα της εβδομάδος είναι μια προσφορά προς τους φιλάθλους του εστιατορίου It's Greek to Me. Και ξεκινώντας, ας ρίξουμε μια ματιά στα αποτελέσματα της περασμένης Κυριακής. Καλαμαριά ΠΑΟ 1-0, Ολυμπιακός ΑΕΚ 2-2, Παναχαϊκή Λάρισα 1-3, Άρης Όφη 3-1, Διαγόρα Σέρες 0-2, Πανιόνιος ΠΑΟΚ 1-1, Βέρεια Ηρακλής 2-1 και Λεβαδιακός Εθνικός 0-2.